Η φωτογραφία αυτή με έναν πατέρα να διασχίζει το φαράγγι της Αμαριάς κουβαλώντας την πλάτη την ανάπηρη κόρη του τραβήχθηκε το 2017 κάνοντας τότε το γύρο του διαδικτύου. 2 χρόνια μετά γίνεται η αφορμή για να υποβληθεί για πρώτη φορά αίτημα για τη δημιουργία υποδομής στον Εθνικό Δρυμό ώστε να μπορούν να διέρχονται άτομα με αναπηρία. Στην ετήσια αναφορά μας το 2017 περιλαμβάνεται αυτή η φωτογραφία όπου ένας συγκινητικός πατέρας κατέβασε το παιδί του και είναι συγκινητικό πράγματι. Στους ώμους του διέσχισε με την κόρη του, στους ώμους, ναι, αυτό βεβαίως μας έκανε να μπούμε σε εγρήγορση και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Σύμφωνα με τον δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών Χανίων Γιάννη Φωτάκη, στη βόρεια είσοδο του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, από το Ξυλόσκαλο μέχρι και τον Άγιο Νικόλαο, μέσα σε μικρό ανάπτυγμα 3 χιλιομέτρων, ο επισκέπτης κατεβαίνει υψόμετρο 800 μέτρων. Το γεγονός αυτό δεν επιτρέπει τη δημιουργία υποδομής στον άξονα του υφιστάμενου μονοπατιού. Αν για παράδειγμα φτιαχτεί ένα τελεφερίκ στο μέλλον και εξουδετερώσει αυτό την κλίση, Ξυλόσκαλο Άγιος Νικόλαος, είναι ένα άλλο θέμα. Προς το παρόν δεν εξετάζεται κάτι τέτοιο. Έτσι αναζητείται λύση για ένα τμήμα 11 χιλιόμετρων από την νότια είσοδο. Στην τελευταία επίσκεψη του ειδικού αξιολογητή του Συμβουλίου της Ευρώπης τέθηκε το θέμα της προσβασιμότητας στο δρυμό ανθρώπων που είναι καθυλωμένοι σε αναπηρικά αμαξίδια. Αυτό που κάναμε σαν υπηρεσία είναι να το βάλουμε στο προγραμματισμό μας, να αρχίσουμε να το δουλεύουμε για το τμήμα Αγία Ρουμέλη Χριστός. Αν η πρόταση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων γίνει αποδεκτή από το Συμβούλιο της Ευρώπης, θα αναζητηθεί χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα είναι μια σύμβατη λειτουργία, δεν θα μπορούν δηλαδή ταυτόχρονα να διέρχονται οι μαζικοί τουρίστες και οι άνθρωποι αυτής της κατηγορίας. Το πιο φημισμένο φαράγγι της Ευρώπης διασχίζουν κάθε χρόνο άνθρωποι που έχουν χάσει την όραση ή την ακοή τους, συγκλονίζοντας για τη δύναμη της θέλησής τους να θαυμάσουν ένα θαύμα της φύσης, ακόμα και αν στερούνται κάποια από τις αισθήσεις τους. Ήδη κάθε χρόνο αρκετοί άνθρωποι με προβλήματα, είτε πλήρους μη ακοής, είτε και μερικές κατεβαίνουν και τυφλοί κατεβαίνουν, αλλά αυτοί κατεβαίνουν συνοδευόμενοι. Μπορούν να κρατούν ένα ώμο και κατεβαίνουν. Ο κοφός δεν χρειάζεται καν.